Να δούμε τώρα ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα νεκρά ψάρια που έχουν κατακλείσει τον Παγασιτικό. Θα μας βοηθήσει στο ερώτημα αυτό ο καθηγητής χημίας περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΙΤΑ, Κωνσταντίνος Φιτιάνος, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Πόσο Καλησπέρα σας. σοβαρή είναι η κατάσταση, θα θέλαμε την δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε, εγώ θα το χαρακτήριζα σαν μια τοπική περιβαλλοντική καταστροφή. Υπάρχουν συνέπειες και περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Όπως το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως στο ρεπορτάζ, οι κοινωνικές είναι ότι έχουν πληγεί άτομα που ασχολούνται με τον τουρισμό και αυτοί με την εστίαση. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα ψάρια αυτά, ξέρετε, τα ψόφια ψάρια αρχίζουν και αποσυντήθηκαν στο νερό λίγο αργότερα από ό,τι στη στεριά. Το θέμα είναι γύρω στις 4-5 μέρες. Από τη στιγμή που αρχίζουν να αποσυντήθεται, γι' αυτό εξάλλου και αυτή η έντονη δυσοσμία, αρχίζουν και αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί. Επομένως, καλά διέταξε ο Άριος Πάγος να γίνουν αναλύσεις σε νερά και στα ψάρια από διαπιστευμένα εργαστήρια για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν αλλοιωθεί αυτά τα ψάρια. Χάθηκε και πολύτιμος και χρόνος από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε, διότι τα συνεργεία καθαρισμού αργά ξεκίνησαν την απομάκρυση των είναι χιλιάδων αυτό. Νεκρών νομίζω, ψαριών. Νομίζω Γεγονός από που την σημαίνει Κυριακή, τις 25... ότι ο υδάτινος πόρος εκεί έχει καταστραφεί. Επειδή βρισκόμαστε, και σας το ρωτώ αυτό, γιατί βρισκόμαστε, ακόμα η καλοκαιρινή σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί, τουρίστες επισκέπτονται την περιοχή, μπορούν να κολυμπήσουν στα νερά, είναι άκρως απαγορευτικό? Με τίποτα. Δηλαδή, εσείς θα κολυμπούσατε ποτέ σε ένα περιβάλλον που δίπλα σας υπάρχουν ψόφια ψάρια? Δηλαδή, και να μην υπάρχει απαγόρευση, δεν νομίζω κανένας νοήμων άνθρωπος θα μπορούσε να κολυμπήσει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και το δεύτερο είναι ότι εκτός από το κολύμπι και για την αλία πρέπει να υπάρχουν σαφείς αποφάσεις κατόπιν ελέγχων αν επιτρέπεται να ξαναρχίσει η αλία των ψαριών. Εκτιμάται ότι και η αλία πρέπει να απογορευτεί μέχρι να αντιμετωπιστεί το όλο πρόβλημα. Μέχρι να βγουν οριστικές αποφάσεις από τα διαπιστευμένα εργαστήρια. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το πρόβλημα αυτό που παρουσιάστηκε. Είναι, καταρχάς, επειδή άκουσα το ρεπορτάζ για την ταφή ή την αυτό χάψη. Θα σας ρωτούσα, θάβονται αυτή τη στιγμή τα ψάρια? Είναι σωστός τρόπος αντιμετώπισης? Κοιτάξτε να δείτε. Αποτελεί μια υγειονομική βόμβα η ταφή των ψαριών. Απαγορεύεται αυστηρότατα. Διότι αυτά, ξέρετε, από στην τύχη θα αναπτύσσουν μικρονοσίες κτλ. Με τα νερά των βροχών καταλήγουν στον εντροφόρο ορίζοντα. Συνιστάται η καύση. Καυτήρας τέτοιος υπάρχει στη Λάρισα, μπορούν να τα καύσουν εκεί πέρα. Επομένως, δεν ξέρω, αναφέρθηκε προηγουμένως και σε ρεπορτάζ με τον Δήμαρχο του Βόλου ότι θα γίνει ταφή. Σε καμία περίπτωση αυτό να είναι υγειονομικές υπηρεσίες πολύ αυστηρές. Απαγορεύεται αυστηρότατα να γίνει η ταφή των ψαριών. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί και το νερό της ίδρυυσης της περιοχής. Και αυτό θα εξεταστεί μικροβιολογικά και χημικά. Κατά πόσο έχει επηρεαστεί, δεν πιστεύω να έχει επηρεαστεί. Αλλά το θέμα, ξέρετε, που με στενοχωρεί εμένα, είπαν αυτό ότι δεν δούλευε το αντιλιοστάσιο της πέτρας. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να ανακλείσουν και το θυρόφραγμα. Μέσα σε ένα βράδυ βρέθηκαν και τα χρήματα, επισκευάστηκε και όλο και είπαν θα το κλείσουν τώρα και θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, δρούμε κάπως στη χώρα μας πυροσβεστικά, αντί να γίνει πρόβλεψη, να τα ξέρουν. Και το άλλο διαμαρτύρονται, ας πούμε, ότι υπάρχουν πολλοί φορείς. Τελικά γίνεται, πώς το λένε, εκτιμάται δηλαδή ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί το όλο πρόβλημα εάν είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα. Προληπτικά να κάνουν αυτές τις επισκευές απαραίτητες ώστε να μην χύνονται αυτά τα νερά. Και όσον αφορά το θάνατο ψαριών, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Πρώτον, τα ψάρια ζωντανά καταλήγουν στον παγασιτικό κόλπο, στον κόλπο του Βόλου. Οπότε, επί λόγω της αλατότητας του θαλασσινού νερού, παθαίνουν αφυδάτους και πεθαίνουν. Και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έρχονται ήδη νεκρά από τη λίμνη της Κάρας, γιατί τώρα εκτιμάται ότι ο Ντάνιελ έβαλε το δαχτυλάκι του σε όλη αυτή την εξέλιξη που είχαμε με τα ψάρια. Ποιος θα βάλει το δαχτυλάκι του? Ο Ντάνιελ. Η κακοκαιρία Ντάνιελ. Σίγουρα, από εκεί προήλθαν, ξέρετε, 200.000 στρέμματα πλημμυρίσανε στη Θεσσαλία, οπότε αρχίζουν να αποστραγγίζουν τα νερά σιγά σιγά. Υπήρχαν χιλιάδες ψάρια σε αυτά τα ρηχά τα νερά, οπότε, ξέρετε, λόγω υψηλών θερμοκρασιών και λόγω του μικρής ποσότητας του νερού, μάλιστα, το οξυγόνο ελαττώνεται. Γι' αυτό είναι γεγονός ότι αυξανωμένης θερμοκρασίας ελαττώνεται το οξυγόνο. Άρα πεθαίνουν τα ψάρια και νεκρά ήδη καταλήγουν στον κόλπο. Μάλιστα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να Καλό είστε καλά. απόγευμα.